Γιάννη Καντέλη. Τώρα, νέα σύγκρουση κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ πυροδοτούν κυρίες και κύριοι δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα από τον ανεξάρτητο διαχειριστή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ προειδοποίησε πως όσοι επενδυτές έρθουν για να κερδοσκοπήσουν αγοράζοντας κομμάτια της ελληνικής περιουσίας, θα χάσουν και τα λεφτά τους και θα βρεθούν υπόλογοι στη δικαιοσύνη. Ενώ προανήγγειλε και παραπομπή στη δικαιοσύνη των υπουργών και των πολιτικών που θα υπογράψουν τις αποφάσεις αυτές. Οργισμένη ήταν η αντίδραση του Μεγάρου Μαξίμου που κατηγορεί τον Αλέξη Τσίπρα ότι τορπιλίζει το θετικό επενδυτικό κλίμα που διαμορφώνει. Ποντάροντας ξεδιάτροπα, όπως αναφέρεται, στην αποτυχία της χώρας. Καλώς ορίσατε. Με δηλώσεις ότι θα οδηγηθούν στο εδόλιο όσοι πολιτικοί και διοικητικά συμβούλια οργανισμών τολμήσουν να προχωρήσουν σε περαιτέρω αποκρατικοποίησεις, ο Αλέξης Τσίπρας έστειλε μήνυμα στην κυβέρνηση να μην ολοκληρώσει το σχέδιό της εν ώψη της πώλησης του διαχειριστή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Ωστόσο, αίσθηση προκάλεσε η τοποθέτησή του για τους υποψήφιους επενδυτές, που και θα χάσουν τα χρήματα της επένδυσης, όπως σου είπε, και θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Και δεν είναι απειλή, είναι κατάθεση πρόθεσης, ειλικρινής κατάθεση. Όσοι έρθουν να κερδοσκοπήσουν, θέτοντας σε κίνδυνο την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας, να το υπολογίσουν και δεύτερη φορά. Θα χάσουν τα λεφτά τους, αλλά θα τεθούν και υπόλογοι έναντι του νόμου. Οι μάσκες πέφτουν μία-μία. Οι δημόσιες τοποθετήσεις του κ. Τσίπρα και οι απροκάλυπτες απειλές του εναντίον υπουργών και επενδυτών αποκαλύπτουν τις ακραίες πολιτικές επιλογές του ΣΥΡΙΖΑ. Τορπιλίζει το θετικό επενδυτικό κλίμα που διαμορφώνεται, ποντάροντας ξεδιάντροπα στην αποτυχία της χώρας. Αυτή είναι η ιδεολογία του και αυτός είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Τους καταγγέλουμε σε κάθε πολίτη που σκέφτεται το καλό της πατρίδας. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, απευθυνόμενος στους εργαζόμενους του διαχειριστή, επανέλαβε τη θέση του κόμματος ότι θα ακυρώσει την πώλησή του, καθώς και την πώληση της ΔΕΗ, προειδοποιώντας την κυβέρνηση για τις επερχόμενες αντιδράσεις. Προειδοποιούμε λοιπόν τη μνημονιακή συγκυβέρνηση. Δεν έχει δικαίωμα να προχωρήσει στην εκποίηση της ΔΕΗ και του ΑΔΜΙΕ. Και σε ό,τι μας αφορά, δεν θα επιτρέψουμε και δεν θα αφήσουμε στα νύχια των αχόρταγων τοκογλύφων και των υποτακτικών κυβερνήσεων να εκποιήσουν και να ελεηλατήσουν τη μεγαλύτερη βιομηχανική επιχείρηση της χώρας. Δεν είναι δυνατόν την ώρα που η χώρα μας αγωνίζεται να προσελκύσει ξένες επενδύσεις και να δημιουργήσει θέσεις εργασίας, ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης να εμφανίζεται ως διώκτης των επενδυτών. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεσμεύεται να ακυρώσει άλλωστε τέτοιου είδου μνημονιακές αποφάσεις και να σταματήσει την περαιτέρω ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ και δεσμεύεται ότι θα κάνει ό,τι είναι δυνατό ώστε η ΔΕΗ να επανέλθει υπό δημόσιο έλεγχο ως 100% δημόσια επιχείρηση. Η κυβέρνηση προχωρά στην εξέβρεση στρατηγικού εταίρου για την πώληση του 66% των μεταχών του διαχειριστή, γιατί αδυνατεί να βρει 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ μέσα στη δεκαετία για την υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος. Κατανοούμε απόλυτα το τι συμβαίνει στην ελληνική κοινωνία σήμερα. Αλλά έχει να κάνει με το ποια θα είναι εκείνα τα εργαλεία, τα μέσα για την ανάπτυξη αυτού του τόπου όταν και όποτε βγούμε από την κρίση. Έως το τέλος του μήνα, η κυβέρνηση θα πρέπει να έχει προχωρήσει με πράξη νομοθετικού περιεχομένου για τον τρόπο με τον οποίο θα ολοκληρωθεί η αποκρατικοποίηση. Έχουμε συνδεθεί με τον Νίκο Υποφάντη. Νίκο, καλό θα είναι να μας βοηθήσει λίγο να καταλάβουμε τι ακριβώς είναι αυτό που κάνει ο ΑΔΜΙΕ, αλλά και ποια είναι τα σχέδια της κυβέρνησης, τα οποία είδαμε με τόσο στεναρό τρόπο να αντιτίθεται ο κύριος Τσίπρας. Ο κύριος Τσίπρας έχει βγάλει τα όπλα πάνω στο τραπέζι, από ό,τι φαίνεται. Για ποιο λόγο ο ΑΔΜΙΕ τι κάνει, μεταφέρει την ενέργεια από τα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στις πόλεις ή στα νησιά? Αυτό το θέμα με τα νησιά είναι το βασικό ζήτημα του διαχείριση του συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Πρέπει να διασυνδεθούν βάσει του σχεδίου και οι Κυκλάδες και η Κρήτη με το υπόλοιπο σύστημα της χώρας. Αυτό σημαίνει επενδύσεις πανάκριβες. Ο ΑΔΜΙΕ, δηλαδή, έτσι όπως πάνε τα πράγματα, το ελληνικό δημόσιο αναζητά 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Λεφτά δεν υπάρχουν, λεφτά δεν τα έχει. Άρα πρέπει να μπει να δώσει αυτά τα λεφτά ένας επενδυτής. Ακριβώς. Ψάχνουν να βρουν ένα στρατηγικό επενδυτή, να του πουλήσουν το 66% των μετοχών, θα κρατήσει ένα κομμάτι το δημόσιο, αυτό είναι το σχέδιο. Και αυτός ο επενδυτής, σε ένα πλαίσιο περίπου 10 χρόνων, να βάλει τα χρήματα τα οποία λείπουν από το ταμείο. Αλλιώς καμία επένδυση δεν πρόκειται να γίνει. Τώρα, αν διασυνδεθούν τα νησιά και αν διασυνδεθεί η Κρήτη με το χερσαίο τμήμα της χώρας, αυτομάτως τελειώνουν οι πετρελαϊκές μονάδες που λειτουργούν σε αυτά τα νησιά. Αυτό τι όφελος έχει για την Ελλάδα? Θα έχει ένα τεράστιο όφελος και για τους καταναλωτές,
Παρακολουθούμε και στα πλάνα τον, και τον κύριο Τσίπρα να έρχεται στον ΑΔΜΙΕ και τον κύριο Φωτόπουλο, τον πρώην πρόεδρο των εργαζομένων της Γενών, παρά το γεγονός ότι έχει παραιτηθεί, δεν τον έχει αντικαταστήσει. Βλέπουμε τον κύριο Φωτόπουλο. Λοιπόν, τι θα σημαίνει αυτό? Θα σημαίνει ότι θα γλιτώσουν οι Έλληνες καταναλωτές 580 εκατομμύρια ετησίως που δίνουμε όλοι εμείς οι οποίοι ζούμε στο χερσαίο τμήμα της χώρας για να μπορούν οι νησιώτες να καίνε ακριβή ενέργεια που παράγεται από πετρέλαιο. Αυτά τα 580 εκατομμύρια θα τα γλιτώσει και η ΔΕΗ και οι ιδιώτες που έχουν τις υπόλοιπες μονάδες, και έτσι θα γίνει πολύ πιο ανταγωνιστική η δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού. Αν δεν γίνουν οι επενδύσεις, θα συνεχίσει η ΔΕΗ να παρέχει ενέργεια, θα καίει ακριβό πετρέλαιο και θα είναι τελείως εκτός ανταγωνισμού. Δεν θα είναι το φιλέτο το οποίο θέλει αυτή τη στιγμή η ελληνική κυβέρνηση να δείξει στους επενδυτές ότι να υπάρχει και μια δημόσια επιχείρηση με δικό της καύσιμο και μπορούμε να την πουλήσουμε σε πολύ καλές τιμές. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο Υποφάτη. Αυτό λοιπόν είναι το σχέδιο της κυβέρνησης. Να καλησπέρισω εδώ τον Δημήτρη Τσιόδρα. Και αυτό είναι προφανώς το οποίο αντιτίθεται και ο κύριος Τσίπρας. Δεν είναι η πρώτη φορά πάντως που ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ μιλά σε υψηλούς τόνους για το θέμα συνολικά των επενδύσεων. Το είχε πράξει και πριν από λίγο καιρό πάλι, προκαλώντας πάλι μια σφοδρή αντίδραση από την κυβέρνηση. Και δεν είναι και η πρώτη φορά που μιλά και για δικαστήρια και για ειδικά δικαστήρια. Ναι, το κάνει πολύ συχνά και είναι πάρα πολύ κακό. Πριν από ένα χρόνο, γιατί δεν έρχονταν επενδυτές? Επειδή φοβούνταν θα βγούμε από το ευρώ. Ως εκ τούτου δεν ήθελαν να ρισκάρουν λεφτά στην Ελλάδα. Τώρα το μεγάλο ρίσκο είναι το πολιτικό ρίσκο. Όποιος έρθει να βάλει λεφτά δεν θα τα βάλει για 2-3 μήνες, θα τα βάλει για κάποια χρόνια. Ως εκ τούτου θέλει να ξέρει τι του ξημερώνει. Τι κάνει λοιπόν ο κύριος Τσίπρας? Έρχεται να επιβεβαιώσει τους χειρότερους φόβους του. Να του πει δηλαδή ότι αυτά που φοβάσαι πράγματι μπορεί να σου συμβούν. Μην βάλεις λεφτά. Γιατί θα τα χάσεις και θα βρεθείς και μπλεγμένος στη δικαιοσύνη. Θα έρθει κάποιος να βάλει λεφτά έτσι? Και το ερώτημα είναι πώς θα έρθει η ανάπτυξη? Πώς θα δημιουργηθούν θέσεις εργασίας? Ακούσαμε πριν. 2,5 δισεκατομμύρια πρέπει να βάλει η ΔΕΗ. Δεν έχει να τα βάλει. Θα τα βάλει το κράτος. Αν έχει όμως ένσταση η αξιωματική αντιπολίτευση, να μην το πει, Δημήτρη. Εδώ προφανώς ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θεωρεί εποφελές το όποιο deal πάει να γίνει γύρω από τον ΑΔΜΙΕ. Ή επίσης δεν θεωρεί εποφελές το όποιο deal είναι κόντρα στην πολιτική του συνολικά πάει να γίνει με τη ΔΕΗ. Προφανώς και θα το πει, προφανώς και θα γύρει πολιτικές ενστάσεις, προφανώς και θα πει στους υπουργούς ότι κοιτάξτε να δείτε κάτι, αυτό το οποίο κάνετε δεν είναι σωστό. Προφανώς θα απευθυνθεί στο λαό για να τους καταψηφίσει, να καταψηφίσει τη συγκεκριμένη κυβέρνηση και τους συγκεκριμένους υπουργούς. Και αν υπάρχει σκάνδαλο, θα πρέπει να προχωρήσει και παραπέρα. Αλλά το να βάζει στο στόχαστρο τους επενδυτές, τι σημαίνει? Ότι δεν πρόκειται να έρθει κανείς εδώ να βάλει λεφτά. Εδώ κυνηγάμε από τη μια άκρη της γης στην άλλη. Να έρθει κανένας χριστιανός ή μουσουλμάνος ή οτιδήποτε άλλο να βάλει λεφτά. Γίνονται τουρ, πήγαινε στο Πεκίνο, στη Νέα Υόρκη, στα Αραβικά Εμμυράτα, στη Μόσχα κτλ. Και λέμε, ελάτε να βάλετε λεφτά στην Ελλάδα. Ο κύριος Τσίπρας λοιπόν λέει όχι. Και κοίταξε να δεις, αυτοί δεν έχουν μοναδική επιλογή την Ελλάδα να βάλουν λεφτά. Κάποιος που έχει χρήματα ή στο Πεκίνο ή στη Νέα Υόρκη, κοιτάζει όλο τον κόσμο. Κοιτάζει τις υπόλοιπες χώρες. Γιατί να έρθει να τα βάλει εδώ? Δεν καταλαβαίνω τη στρατηγική του κύριου Τσίπρα. Είναι στρατηγική της καταστροφής και δεν καταλαβαίνω πώς ένα κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης που θέλει να κυβερνήσει ακόμα και μέσα σε ερείπια. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη.